Να καλημερίσω την κυρία Μαρία Δαμανάκη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με το ποτάμι. Καλή σας ημέρα, κυρία Δαμανάκη. Καλή σας μέρα, κυρία Παντινάκη, και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Κυρία Δαμανάκη, αναρωτιόμουν λίγο νωρίτερα, αναρωτιέμαι στο τελευταίο διάστημα, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αποστροφή προς τις ευρωεκλογές, για ποιο λόγο εκτιμάτε ότι δεν μας αφορά, είναι ο ευροσκεπτικισμός, είναι πως τα ευρωπαϊκά όργανα τα νιώθουμε μακριά μας, δεν έχουμε τη στήριξη που θα θέλαμε και που θα χρειαζόμασταν σαν χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Οι λόγοι στους οποίους εντοπίζω την αποστροφή και την αποχή από την διαδικασία των ευρωεκλογών είναι κυρίως τρεις. Πρώτον, είναι η έλλειψη ενημέρωσης που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς λειτουργεί θεσμικά, ποια είναι τα όργανά της και τι ρόλο ακριβώς επιτελούν. Mm-hmm. Αυτό βέβαια σε συνδυασμό πάντα και με τη γραφειοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που είναι τόσο πολυδέδαλο το σύστημα, που εκ των πραγμάτων είναι και λίγο δύσκολο, προκαλεί μια σύγχυση και στον κόσμο για να καταλάβει πώς κινείται η όλη διαδικασία. Από εκεί και πέρα είναι και μια γενικότερη εικόνα ενός συνειδητού εμπάργου, αν μου επιτρέπετε να το χαρακτηρίσω έτσι, απέναντι στην πολιτική. Ο κόσμος έχει λίγο εφηχαθεί οτιδήποτε έχει να κάνει με την πολιτική, όπως έχει, ειδικά όπως έχει εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια που έχουν προκληθεί μεγάλες κοινωνικές αδικίες, εν μέσω οικονομικής κρίσης, εν μέσω κακής διαχείρισης σημαντικών επιμέρους εθνικών ζητημάτων. Άρα ουσιαστικά τα μνημόνια, να το πω έτσι, ξεσπάνε και έχουν αντίκτυπο και στα άλλα πεδία της πολιτικής. Γιατί σύμφωνα και με έρευνες, η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών έχει επεκταθεί πλέον. Δηλαδή δεν υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης μόνο προς την κεντρική διοίκηση, προς την κυβέρνηση. Υπάρχει πλέον έλλειμμα και στον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, άρα φαντάζομαι και στο κομμάτι που έχει να κάνει με την εκπροσώπησή μας στην Ευρώπη. Έτσι είναι. Σε οποιοδήποτε επίπεδο οι άδικες πολιτικές και οι πολιτικές λιτότητας πάντα προκαλούν και την κοινωνική αγανάκτηση, και αυτή η αγανάκτηση οδηγεί λογικά και σε άλλα μονοπάτια εξωθεσμικά και εξωσυστημικά, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο βλέπουμε και μια γιγάντωση του ευρωσκεπτικισμού και του σκεπτικισμού γενικά απέναντι στο πολιτικό σύστημα και σε εθνικό και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο. Mm-hmm. Και φυσικά και στην άνοδο της ακροδεξιάς, ακροδεξιάς που συνεχίζει έτσι να ανθεί. Mm-hmm. Άρα η απάντηση σε αυτά τα δύο είναι το να κινητοποιηθούμε, το να ενεργοποιηθούμε πολιτικά. Η απάντηση και στον ευροσκεπτικισμό, αλλά και στα ακραία στοιχεία που καταγράφουν άνοδο σε επίπεδο Ευρώπης. Η απάντηση είναι να διεκδικήσουμε ισότιμες πολιτικές, κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Δεν είναι να απαξιώσουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, δεν είναι να απαξιώσουμε τους θεσμούς. Οι θεσμοί προφανώς υπάρχουν και εξ αρχής θεσπίστηκαν προκειμένου να είναι λειτουργικοί και να φέρουν και τον κόσμο σε ένα σχετικό επίπεδο ευημερίας, να τον κάνουν να προχωρήσει μπροστά. Αυτό που θέλει λοιπόν είναι οι πολιτικές, είναι οι ηγεσίες και το πώς αυτές έχουν διαμορφωθεί στο πέρασμα του χρόνου, τα μικροσυμφέροντα και οι μικροπολιτικές που έχουν αναπτυχθεί. Ακριβώς λοιπόν εκεί πρέπει να εστιάσουμε, και είναι κάτι το οποίο θα επιτύχουμε αυτή η αλλαγή μόνο με τη συμμετοχή. Είναι απαραίτητο να καταλάβουμε ότι οι ευρωεκλογές μας αφορούν, και να σας πω, εγώ ρίχνω και ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης στη γενικότερη αυτή αποστροφή και στα κόμματα εξουσίας, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το πώς διαχειρίζονται τις ευρωεκλογές. Αν παρατηρήσετε, υπάρχει μία ρητορική που οδηγεί τον κόσμο να τις αναγάγει σε επίπεδο καθαρά εθνικών εκλογών. Σωστά. Προκειμένου να αυξήσουν και τα εκλογικά τους ποσοστά εντός της χώρας τους. Και από τα ίδια τα κόμματα αναπτύσσεται αυτή η ρητορική. Θέτουν ως στοίχημα τις ευρωεκλογές και ως ένα crash test εν όψη των εθνικών. Ενώ έχω την αίσθηση ότι δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Δηλαδή είναι μία εξομοίωση που μάλλον φαίνεται αντίθετα αποτελέσματα. Ακριβώς, και για να κάνω έτσι και μία παρομοίωση, εμένα αυτή η κατάσταση που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μου θυμίζει τους ιούς που ψάχνουν να βρουν ένα ξενιστή προκειμένου να συνεχίσουν να επιβιώνουν. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονται οι ευρωεκλογές, πολύ ευκαιριακά, πολύ χρησιμοφυρικά, προκειμένου τα κόμματα να διατηρήσουν αφενός τις δυνάμεις τους και να τις αυξήσουν, χωρίς φυσικά με ενδιαφέροντα για το μέλλον της Ευρώπης, προβλήματα μεγάλα όπως η αποχή.
Και η άνοδος της ακροδεξιάς. Άρα, για να έρθω τώρα και στο κόμμα, μια και κάνατε αναφορά στα κόμματα εξουσίας, για ποιο λόγο, έτσι όσο γίνεται πιο επιγραμματικά βέβαια, θα λέγατε ότι κάποιος πρέπει να ψηφίσει το ποτάμι αντί για οποιοδήποτε άλλο κόμμα? Λοιπόν, για να το συνδέσω και με το προηγούμενο επιχείρημά μου, το ποτάμι, και είμαι πολύ υπερήφανη γι' αυτό, έχει κάνει το τελευταίο διάστημα μια πολύ συγκροτημένη καμπάνια για την καταπολέμηση της αποχής. Έχουν κυκλοφορήσει αρκετά σποτάκια διαδικτυακά, τηλεοπτικά, τα οποία καλούν τον κόσμο να πάει να ψηφίσει, να ενδιαφερθεί για τις ευρωεκλογές, χωρίς προφανώς απαραίτητος να επιλέξει το ποτάμι ή κάποιο άλλο συγκεκριμένο κόμμα. Να ενδιαφερθεί, να δηλώσει παρόν. Από εκεί και πέρα, το ποτάμι φιλοδοξεί να συμβάλλει και να πρωτοστατήσει στη συγκρότηση ενός προοδευτικού μετόπου στην Ευρώπη και να χειριστεί ζητήματα όπως είναι το προσφυγικό, που ζητάμε μία δίκαιη κατανομή των προσφύγων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα κράτη-μέλη με βάση την αρχή της ελληνικής. Η Ελλάδα έχει επιβαρυνθεί υπέρμετρα το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτές τις αναξιοπρεπείς εικόνες που ζήσαμε όλοι και ζούμε καθημερινά. Έχει φιλοδοξεί να συμβάλλει σε επίπεδο πολιτικών ως προς την οικονομία, για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στην ελληνική οικονομία. Γιατί πάντα κοιτάμε και με ελληνικό πρόσημο την γενικότερη εικόνα. Και φυσικά στο επίπεδο των δικαιωμάτων, όπου στοχεύει στην καταπολέμηση των διακρίσεων, στην προστασία των μειονοτήτων και φυσικά στην καταπολέμηση της ρητορικής μίσους που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στο διαδίκτυο, με πολλαπλούς αποδέκτες, με αποδέκτες γκρουπ θρησκευτικά, με αποδέκτες ανθρώπους που επιχειρούν να ασχοληθούν με την πολιτική με προοδευτική ματιά, να αποδέξεις άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Όλα αυτά είναι οι στοχεύσεις του ποταμιού, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο υιοθετεί και ένα κοινό βηματισμό με τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον Εμμανουέλ Μακρόν, που στη συνέχεια και μέσω του ΑΛΔΕ, του γκρουπ των φιλελευθέρων, θα συναστηστούν προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση στην Ευρώπη και να έχουμε περισσότερη, δικαιότερη και καλύτερη Ευρώπη σήμερα. Κυρία Δαμανάκη, για να έρθουμε τώρα στο πιο προσωπικό, το δικό σας. Μιλάμε σήμερα στον απόϊχο και της χθεσινής εκδήλωσής σας, της χθεσινής παρουσίασης ουσιαστικά της υποψηφιότητάς σας, σωστά? Ναι. Ποιο είναι το feedback που παίρνετε από τους ανθρώπους με τους οποίους μιλάτε αυτό το τελευταίο διάστημα, που από τη στιγμή που αποφασίσατε να κατέλθετε στις ευρωεκλογές, και κυρίως ποιο είναι το στίγμα και η διαφοροποίηση των νέων ανθρώπων που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία? Δηλαδή, τι καινούριο έχει να δώσει ένας νέος άνθρωπος σε σχέση με, όχι ηλικιακά τόσο, όσο ό,τι αφορά την νοοτροπία, με κάποιους παλιότερους, τους οποίους βλέπουμε να πηγαίνουν από τη μία θέση στην άλλη και να αναλαμβάνουν διάφορα αξιώματα? Πράγματι, στην χθεσινή εκδήλωση με τίμησαν άνθρωποι που εκτιμώ πολύ και καινούργιοι φίλοι που είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε, και πιστεύω ότι έγινε και μια πολύ παραγωγική συζήτηση και ένας γόνιμος διάλογος σχετικά με τα ζητήματα που τους απασχολούν στην Ευρώπη σήμερα. Γιατί κανείς δεν λέει ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα έχει γερά θεμέλια αυτή τη στιγμή, ή ότι δεν μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις που θα το αναφυλώσουν, αν μου επιτρέπετε, και θα το οδηγήσουν σε καλύτερες μέρες. Πράγματι, μας απασχόλησαν ζητήματα όπως το προσφυγικό, η διαχείριση του προσφυγικού, όπως ο αμυντικός τομέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αφορμή και τις πρόσφατες εξελίξεις με τους γείτονές μας από ανατολικά, με την Τουρκία, αλλά και τις γενικότερες προκλήσεις που αναπτύσσονται και νότια μέσω του ICE και γενικότερα. Και από εκεί και πέρα, η νέα γενιά, νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο στίχημα με την πολιτική. Κυρία Δαμανάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά χάνουμε λίγο το σήμα. Αν μπορείτε, μείνετε σταθεροί. Ναι, τώρα πολύ καλύτερα. Ωραία. Για τη νέα γενιά, λοιπόν, εκεί σας έχασα λίγο. Ναι. Στο κομμάτι, λοιπόν, της νέας γενιάς, νομίζω ότι το στίχημα που τίθεται είναι πολυαπλό. Αφενός, να μπούμε στο σύστημα για να το αλλάξουμε, γιατί όσο και αν προσπαθούμε εξωθεσμικά με τις δράσεις μας, με τον εθελοντισμό, με τις πρωτοβουλίες μας, είναι πολύ δύσκολο να φέρουμε την αλλαγή αν μέσα στο σύστημα υπάρχουν παλιοί πολιτικοί ή και νέοι πολιτικοί με παλιές νοοτροπίες, οι οποίοι τρενάρουν την προσπάθειά μας. Οπότε πρέπει να μπούμε για να καταφέρουμε πράγματα.
Δεύτερον, πρέπει να γίνουμε αποτελεσματικοί, γιατί πιστεύω ότι η πολιτική δεν είναι μαραθώνιος, όπως λένε διάφοροι, είναι εκατοστάρι για μένα. Γιατί, ξέρετε, δεν έχουμε και την πολυτέλεια πια ή το περιθώριο να μας χτυπούν φιλικά στην πλάτη οι παγιοί πολιτικοί και να μας λένε ότι θα περιμένουμε λίγο για να υλοποιήσουμε τις διεκδικήσεις σας, γιατί η κοινωνία δεν είναι έτοιμη, γιατί θα βρεθεί καλύτερη συγκυρία. Δεν έχουμε πια πολυτέλεια για τέτοια πράγματα. Και τρίτον, γιατί πρέπει επιτέλους να φέρουμε ένα νέο ήθος στην πολιτική. Εγώ προσωπικά ντρέπομαι κάθε φορά που ακούω στην τηλεόραση τον πρόεδρο της Βουλής να καλωσορίζει στα θεωρία μαθητές 10 και 15 χρονών που πήγαν να παρακολουθήσουν τον κοινοβουλευτικό διάλογο. Ντρέπομαι για αυτό το επίπεδο συζήτησης στη Βουλή σήμερα. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να ακούγονται. Δεν επιτρέπεται να κινούμαστε σε μια συνεχή σκανδαλολογία, σε μια προεκλογική παροχολογία, σε ύβρις μεταξύ πολιτικών αρχηγών και βουλευτών. Είναι πράγματα στα οποία πρέπει να παρέμβουμε άμεσα. Και είναι και μια φιλοδοξία προσωπική μου, αν μου επιτρέπετε, ένας στόχος που θέτω με την υποψηφιότητά μου σε ευρύτερο επίπεδο και δημοσίου διαλόγου πέρα από την πολιτική. Μάλιστα. Κυρία Δαμανάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο, στον αγώνα σας τον προεκλογικό. Καλή επιτυχία στην κάλπη και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία το επόμενο διάστημα να συνεχίσουμε να τα λέμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.